ησυχία, απόλυτη ησυχία, βασανιστικά εκοφαντική, σκοτάδι πυκνό, αδιαπέραστο, αγωνία. Είναι μόνος, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Οι εχθροί πλησιάζουν απειλητικά. Ο θάνατος είναι βέβαιος. Είναι μόνος. Οι φίλοι του τον έχουν εγκαταλείψει. Δεν καταλαβαίνουν την κρισιμότητα της στιγμής. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Έχουν πέσει σε βαθύ ύπνο. Γεθσημανή. Είναι νύχτα. Μία από τις συνταρακτικότερες της ιστορίας του κόσμου. Ο Κύριος προσεύχεται γονατιστός. Με βαθύ πόνο απευθύνεται προς τον πατέρα του. Στο πρόσωπό του τρέχει ο υδρότας σαν θρόμβη αίματος. Με αγωνία προετοιμάζεται για το μαρτυρικό του θάνατο. Αποκαμωμένος αναζητά τους μαθητές του. Τους μόνους που αυτή τη νύχτα θα ξαγρυπνούσαν μαζί του. Κι όμως αυτοί κοιμούνται. Πώς είναι δυνατόν, αφού ξέρουν πως έρχεται το τέλος, αφού ξέρουν ότι σε λίγο ξεκινά το μαρτύριο του αγαπημένου τους δασκάλου. Ο Κύριος τους πλησιάζει. Φαίνεται πως εκπλήσεται. Στην πραγματικότητα όμως τους γνωρίζει καλά. Είναι αδύναμοι, πρόθυμοι, πιστοί, υπάκουοι, αλλά αδύναμοι. Τους ξυπνά, με συμπόνια τους κοιτά. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Δεν έχει τόση σημασία ο σημερινός τους ύπνος. Άλλωστε, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν κάτι. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι μη γίνει ο ύπνος τρόπο ζωής. Μην τους καταλάβει ολοκληρωτικά η ραστόνη και χωριστούν μια για πάντα από τον Κύριο. Γι' αυτό και τόσο επιτακτικά δίνει αυτή την οδηγία, την προσταγή, την παρακαταθήκη, την τελευταία του πριν τη σωτήρια θυσία του. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γρηγορείτε, προσέχετε. Η ζωή σας, η ζωή κάθε πιστού, η δική σου ζωή είναι μια διαρκής Γεθσημανή. Κάθε στιγμή της είναι ένας αγώνας ενάντια στον ολέθριο ύπνο. Μια συνεχής αγρυπνίας της επάλξης της καρδιάς. Στάσου όρθιος, με ανοιχτά τα μάτια, με τεταμένη την ακοή, με τα όπλα στο χέρι. Η πολιορκία είναι στενή, είναι ανελαίτη. Ο διάβολος και ο παλαιός εαυτός ψάχνουν διακαώς να σε βρουν έστω και λίγο απρόσεκτο. Έστω και ένα μικρό μέρος της οχύρωσης να ανακαλύψουν αφύλακτο για να εφορμήσουν. Μέσα από τους λογισμούς, τις αισθήσεις, τις επιθυμίες. Μείνε ακίνητος στα ραντάρ των λογισμών. Επιστράτευσε την διάκριση για να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα ποιος είναι εχθρός και ποιος φίλος. Ποιον πρέπει να καλοδεχτείς και ποιον να διώξεις χωρίς ούτε συζήτηση. Μείνε ανίστακτος στις κερκόπορτες των αισθήσεων. Έλεγχε στενά τι περιεργάζονται τα μάτια σου. Τι παρακολουθεί η ακοή σου. Τι αγγίζουν τα χέρια σου. Τι εκφράζει το στόμα σου. Τι προσλαμβάνει η όσφρησή σου. Μην εξάγρυπνος στις βλέψεις των επιθυμιών. Ικανοποίησε μόνο όσες θα ισχυροποιήσουν την άμυνα, όσες θα σου προσφέρουν νέα, επιθετικότερα όπλα. Αυτός ο αόρατος πόλεμος πρέπει να γίνει η πρώτη σου, η καθημερινή έγνοια. Αφού ξυπνήσεις το πρωί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς είναι αυτό. Το να νομίσεις ότι βλέπεις τον εαυτό σου κλεισμένο μέσα σε ένα τόπο και στάδιο, το οποίο δεν είναι άλλο
παρά η ίδια σου η καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος, με αυτό τον νόμο ότι όποιος εκεί δεν πολεμήσει θα μένει για πάντα πεθαμένος. Και μέσα σε αυτό φαντάσου πως βλέπεις μπροστά σου εκείνο τον εχθρό και εκείνη την κακή σου επιθυμία, την οποία αποφάσισες να πολεμήσεις και είσαι έτοιμος να πληγωθείς και να πεθάνεις, αρκεί μόνο να την νικήσεις. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να γίνεται πάντοτε, ασταμάτητα, δηλαδή συνεχώς, ως την ώρα του θανάτου σου και με γενναία ψυχή, την οποία εύκολα θα αποκτήσεις εάν τη ζητήσεις από τον Θεό. Πώς να μη δηλιάσει κανείς σε αυτόν τον πόλεμο? Πώς να μη κουραστεί από τη διαρκή ένταση? Πώς να μην απογοητευτεί και τα παρατήσει? Μήπως η ήττα είναι προδιαγεγραμμένη, απλά θέμα χρόνου? Φώναζε τον Κύριό σου και την Παρθένο και όλους τους Αγίους και τις Αγίες και θα νικήσεις οπωσδήποτε. Και αν εσύ είσαι αδύνατος και κακομαθημένος, ενώ οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί, πολύ περισσότερες είναι οι βοήθειες εκείνου που σε έπλασε και σε λύτρωσε, και ασύγκριτα δυνατότερος είναι ο Θεός στον πόλεμον αυτόν. Λοιπόν, άρχισε στο όνομα του Θεού να πολεμάς με τα οχήματα της απιστίας στον εαυτό σου και της ελπίδας και του θάρρους στο Θεό σου, με την προσευχή και με την εκγύμναση. Μάλιστα δε με το όχημα της καρδιακής και νοερής προσευχής, το οποίο είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ», όνομα τόσο φοβερό που σαν μαχαίρι με δύο στόματα στρέφεται μέσα στην καρδιά, μασάει και κατακόβει τους δαίμονες και τα πάθη. Φώναζε συνεχώς τον Κύριο. Αυτό είναι το κύριο όπλο σου στον αόρατο πόλεμο, η προσευχή, η καταφυγή στο έλεος και στην παντοδύναμη βοήθεια του Κυρίου. Κάνε τη ζωή σου μια διαρκή προσευχή, μια διαρκή παραμονή κοντά στον Κύριο, στο σπίτι, στη σχολή, στη συναναστροφή, στο παιχνίδι, στη διασκέδαση. Ζήσε τα πάντα με ήθος που θα προσκαλεί τον Κύριο, και όσο συχνότερα μπορείς επικαλέσου προσευχητικά το όνομά Του. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Συνεχής εγρήγορση, αδιάκοπη προσευχή. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Ένα αδιάσπαστο δίδυμο που οδηγεί κατευθείαν στην κατάκτηση του ουρανού. Με κόπο, αλλά και με χαρά. Με ένταση εσωτερική, αλλά χωρίς άγχος. Με διαρκή αίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας, αλλά και απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Στη Γεθσημανή της καρδιάς σου μην εξάγρυπνος. Μην παραδοθείς στον ύπνο, στον αιώνιο θάνατο. Μην προδώσεις τον αγαπημένο Κύριο που με πόθο σε προσμένει δίπλα Του, που με πόνο παρακολουθεί κάθε σου πτώση, που με χαρά πανηγυρίζει κάθε σου νίκη. Φώναξέ τον μέσα από τα βάθη της ψυχής σου. Κάλεσέ τον να μην έρθει απλώς δίπλα σου, αλλά να ενωθεί μαζί σου, να έλθει μέσα σου. Γίνε παντοτινά γρηγορών. Γίνε διαρκώς προσευχόμενος. Κάνε ζωή σου αυτό που ο ίδιος μας ζήτησε εκείνη τη νύχτα, λίγες ώρες πριν θυσιαστεί για χάρη μας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε.